Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε τις πιο λαχταριστές γλυκοπατάτες γεμιστές με σολομό. Μια υπέροχη συνταγή για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Δείτε ακόμη πώς φτιάχνουμε τα καλύτερα μανιτάρια γεμιστά με σπανάκι και κατσικίσιο τυρί. Το πιο πρωτότυπο αβοκάντο γεμιστό με γαλοπούλα και αυγά, αλλά και τις πιο νόστιμες ψητές γεμιστές μελιτζάνες. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας, όπως πάντα, είναι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί θα γεμίσουμε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, το εννοώ. Θα ξεκινήσουμε γεμίζοντας γλυκοπατάτες με σολομό και τυρί κρέμα. Στη συνέχεια θα γεμίσουμε μανιτάρια με σπανάκι, κατσικίσιο και τυρί. Στη συνέχεια θα γεμίσουμε αβοκάντο με αυγουλάκια και πολλά πολλά καλά. Και στο τέλος θα γεμίσουμε μελιτζάνες με μία σάλσα, ντομάτα και φέτα και βασιλικό. Νομίζω ότι όλες οι περιπτώσεις θα μας κάνουν το τέλειο ρεκτικό, το τέλειο κυρίως γεύμα, ανάλογα πώς το σερβίρουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις γλυκοπατάτες μας. Για τις γλυκοπατάτες γεμιστές με σολομό θα χρειαστούμε 2 γλυκοπατάτες, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, ξύσμα από 1 lime, χυμό από 1 lime, μισό ματσάκι άνηθο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια καπνιστό σολομό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρόκα, φέτες λάιμ, άνηθο, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τις γλυκοπατάτες μας. Να σας πω ότι το όλο φαγητό τώρα που θα φτιάξουμε, ή ορεκτικό ή κυρίως γεύμα, γιατί είναι και κυρίως γεύμα κανονικά αυτό που θα φτιάξουμε, είναι πάρα μα πάρα πολύ θρεπτικό και υγιεινό. Πολύ βασικό να σκεφτόμαστε πάντα στη διατροφή μας οτιδήποτε φτιάχνουμε και ετοιμάζουμε να είναι υγιεινό και θρεπτικό. Λοιπόν, έχω 2 υπέροχες γλυκοπατάτες. Θα τις κόψω στη μέση, εδώ. Μία και την άλλη. Η γλυκοπατάτα λίγο πολύ ξέρετε, όλοι οι διατροφολόγοι, το πόσο τις πενεύουν και πόσο θρεπτικές λένε πως είναι. Είναι όντως. Είναι γλυκές, έχουν θερμίδες, αλλά συγχρόνως είναι πάρα πολύ θρεπτικές και υγιεινές. Αυτό που θέλω να τις μαγειρέψετε σωστά. Για να τις μαγειρέψουμε σωστά, θέλουμε ένα ταψάκι. Τις βάζουμε εδώ. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Και όχι πολύ. Λίγα πράγματα. Λίγο λαδάκι. Εδώ. Λίγο πιπέρι. Λίγο αλάτι. Και λίγο θυμαράκι. Θυμάρι μας αρέσει, το βάζουμε παντού, το ξέρετε. Κάνει το φαγητό μας πιο νόστιμο. Πάντα. Λίγο θυμαράκι. Και έτσι όπως είναι, φροντίζουμε να πάει το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο παντού. Και όπως είναι τις πατάτες μας, τις γυρνάμε ανάποδα. Και τώρα ήρθε η ώρα να ψήσουμε τις γλυκοπατάτες μας. Αν είχαμε ολόκληρη την γλυκοπατάτα, έπρεπε να προσέχουμε να τη βάλουμε μέσα αλάτι, να κάνουμε τρύπες, γιατί η γλυκοπατάτα καθώς ψήνεται βγάζει γρασία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, πρώτα απ' όλα μειώνουμε κατά πολύ το χρόνο ψησίματος και ουσιαστικά ψήνουμε στην εντέλεια την πατάτα μας. 45 λεπτά στους 180 βαθμούς και για να μην περιμένουμε, εγώ έχω βάλει ήδη μέσα στο φούρνο πατάτες και τις έχω ψήσει, αλλά θα ψήσω και αυτές γιατί οι γλυκοπατάτες είναι κάτι που αγαπώ και πραγματικά θα βρω μια άλλη συνταγή για να χρησιμοποιήσω αυτές που θα ψήσω. Μετά από 45 λεπτάκια, κοιτάξτε εδώ, είναι τέλεια ψημένες και καραμελωμένες από την κάτω πλευρά. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικές. Λοιπόν, και αυτή και αυτή, κοιτάξτε εδώ, φανταστικές. Όλο αυτό το καραμέλωμα που βλέπετε είναι η νοστιμιά που έχουν οι γλυκοπατάτες. Ουσιαστικά είναι η ζάχαρη που έχουν, που βγαίνει και γίνεται καραμέλα πάνω στο ταψάκι. Τώρα, γάντια, και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ σεξι και ωραίο. Λοιπόν, κατευθείαν πάνω στις γλυκοπατάτες, καταλαβαίνετε πως μπορείτε να πετάξετε όποια πρωτεΐνη θέλετε και να τις φάτε και είναι νόστιμες, αλλά εμείς θα τις κάνουμε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερες. Πώς? Κοιτάξτε εδώ. Ελπίζω να μην κάνω, Παναγία μου. Θα καώ, αλλά δεν πειράζει. Θα πάρετε ένα κουταλάκι, ένα μπολ και θα βγάλετε λίγο από τη γέμιση από τις γλυκοπατάτες. Εδώ. Λίγο. Εδώ. Και εδώ. Όχι τελείως. Αφήστε το περισσότερο, αλλά θέλω να βγάλετε λίγο από αυτό. Όταν ψηθεί σωστά, είναι σαν βουτυράκι, τις βλέπετε. Οχ. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να προσθέσω λίγο γεύση μέσα στη γέμιση της γλυκοπατάτας. Ουσιαστικά δεν θα κάνω τίποτα, θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Αλλά είναι πολύ βασικό αυτό το σημείο.
Γιατί θέλουμε όλη η γεύση να υπάρχει παντού. Άμα θυμάστε, βάλαμε αλάτι και πιπέρι, αλλά πήγε μόνο επιφανειακά. Δεν είχε μέσα-μέσα η πατάτα μας. Με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και μια σταγιά ελαιόλαδο. Κοιτάξτε, αυτομάτως η γέμιση έγινε 10 φορές πιο νόστιμη. Και σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ γιορτινό. Τώρα, θα προσθέσουμε ξύσμα από ένα lime. Παναγία μου, και ήδη άρχισε να γίνεται κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Χυμό από ένα lime. Λίγο άνηθο. Τόσο όσο είναι αρκετός. Και μία με δύο κουταλιές της σούπας μέλι. Το lime μαζί με το μέλι κάνουν υπέροχο συνδυασμό. Και κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Σε αυτό το σημείο θέλω να δοκιμάσετε. Δηλαδή, άμα θέλετε λίγο αλάτι πιπέρι παραπάνω. Δηλαδή, άμα θα χρειαζόσετε ένα λίγο παραπάνω μέλι, λίγο παραπάνω λεμόνι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Λοιπόν, τώρα, ξαναπαίρνουμε τη γέμιση και τη βάζουμε πίσω στη θέση της. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και αυτό που πήρα και έκανα σήμερα είναι λίγο έτσι ανατρεπτικό, γιατί στη συνέχεια θα προσθέσω τυρί, κρέμα και σολομό. Συνήθως έχετε δει την κρέμα, τυρί και το σολομό να τα ανακατεύουμε μαζί με τον άνηθο και το λάιμ, αλλά εγώ πήγα λίγο ανατρεπτικά. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσω τώρα το τυρί, κρέμα και το σολομό μου. Λοιπόν. Εδώ. Και εδώ. Και συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα πάρω και θα βάλω λίγο τυρί κρέμα από πάνω. Και εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πλήρες γεύμα, 100%. Γιατί έχουμε την πρωτεΐνη από το τυρί κρέμα και από το σολομό. Έχουμε όλο τον υδατάνθρακα, τον καλό που χρειαζόμαστε από την γλυκοπατάτα μας. Και φυσικά τα λιπαρά που χρειαζόμαστε θα παίρνουμε τα πολύ καλά λιπαρά. Από τι? Από τον κύριο σολομό. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο φανταστικό έχει γίνει. Σολομό, τυρί, κρέμα, όλα τελικά που έχουμε συνηθίσει, αλλά τελείως διαφορετικά. Αντί για να βάλουμε το lime σε κάτι που έχουμε ήδη συνηθίσει και το τυρί κρέμα στο σολομό, τα βάλαμε ξεχωριστά μεταξύ τους. Θα βάλω λίγο ακόμα σολομό εδώ, σαν βαρκούλα. Κοιτάξτε. Εδώ. Φανταστικό. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Θέλω ένα πολύ ωραίο ξύλο κοπής. Θα πάρω αυτό. Ξυλοκοπείς αυτό το υπέροχο, μπορείτε να το βρείτε στο e-shop μας, akisishop.com και στο site μας. Θα βάλουμε λίγο ρόκα από κάτω και κοιτάξτε εδώ τι μοναδικό θα αρχίσει να γίνεται. Παίρνουμε τις γλυκοπατάτες, τις βάζουμε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Και άλλη μία εδώ, φανταστικό. Ήρθε η ώρα για τις τελικές πινελιές. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει τελευταία στιγμή να δώσουμε την εναλλακτική σε κάποιον να προσθέσει όντως λίγο οξύτητα πάνω στο ψάρι μας, στο σολομό. Οπότε για αυτό το λόγο θα βάλω ένα lime εδώ, ένα lime εδώ, ένα lime εδώ και άλλο ένα lime εδώ. Ήδη έχει γίνει φανταστικό. Θα ρίξω λίγο ακόμα άνηθο από πάνω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Λίγο πιπέρι. Και φυσικά λίγο ελαιόλαδο. Αυτό. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσατε να σερβίρετε σε ορεκτικό ή γιατί όχι ακόμα και για κυρίως γεύμα. Για τις γλυκοπατάτες γεμιστές με σολομό, κόβουμε τις γλυκοπατάτες στη μέση οριζόντια. Τις βάζουμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι και θυμάρι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Όταν είναι έτοιμες, αφαιρούμε με ένα κουτάλι λίγη από τη σάρκα της κάθε γλυκοπατάτας. Τη βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε πιπέρι, αλάτι, ελαιόλαδο, ξύσμα και χυμό από ένα lime, άνηθο και μέλι. Μεταφέρουμε τη γέμιση στις γλυκοπατάτες. Προσθέτουμε από πάνω τυρί, κρέμα και σολομό. Σερβίρουμε πάνω σε σαλάτα ρόκας. Προσθέτουμε φέτες lime, άνηθο, πιπέρι και ελαιόλαδο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο που είναι. Είναι ένα υπερπλήρες γεύμα
Μισή γλυκοπατάτα, ουσιαστικά αυτό ολόκληρο το κομμάτι, είναι ένα γεύμα πραγματικά που θα ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, λίγο απ' όλα, απλώστε τα όλα, ρίξτε το λεμονάκι τελευταία στιγμή πάνω στο λαιμό, κόψτε λίγο και φροντίστε να πάρετε λίγο απ' όλα. Δεν υπάρχει. Είναι ένα φαγητό, να το πω έτσι, ένα ορεκτικό, που θα μπορούσα να τρώω για ολόκληρη μου τη ζωή. Τώρα, θα φάω τη γλυκοπατάτα μου και κατευθείαν θα ξεκινήσω να φτιάχνω τα μανιτάρια. Είναι τόσο νόστιμο. Για τα μανιτάρια γεμιστά με σπανάκι και κατσική σιωτήρι θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια σπανάκι σε φύλλα μπαρμπαστάθης, 500 γραμμάρια μανιτάρια πορτομπέλο, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 50 γραμμάρια κονιάκ, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 4 με 5 κλονάρια φρέσκο θυμάρι, 1 κρεμμύδι ξερό, 1 σκελίδα σκόρδο, άνηθο, ξύσμα από ένα λεμόνι, 200 γραμμάρια κατσική σιωτηρή. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκο βασιλικό, ξύσμα από ένα λεμόνι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ευθύς αμέσως τα μανιτάρια μας γεμιστά με σπανάκι κατσική σιωτηρή. Είναι μια συνταγή που μόλις τη δείτε, είμαι σίγουρος πως θα τρέξετε κατευθείαν να πάρετε υλικά και να τη φτιάξετε, γιατί είναι μοναδική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ γευστική. Λοιπόν, έχω δύο τηγάνια, γιατί θέλω να την κάνω πολύ γρήγορα. Οπότε αρχίζω να βάζω μπρος και τα δύο τηγάνια. Χρειάζομαι και τα δύο. Και με ένα γίνεται, απλά θέλω να κόψω χρόνο, καταλαβαίνετε, για να γίνει πιο γρήγορα η όλη φάση. Θα το κάνω με ένα. Όχι, θα το κάνω με δύο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τα μανιτάρια μας. Τι μανιτάρια είναι αυτά? Είναι μανιτάρια πορτομπέλο. Πολύ σωστά απαντήσατε. Είναι τα χαρακτηριστικά αυτά μανιτάρια, τα πάρα πολύ μεγάλα, που μας δίνουν την ευκαιρία να τα γεμίσουμε με ό,τι πραγματικά θέλουμε. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε τα μανιτάρια σας, να πάρετε ένα ωραίο μπολάκι και το μαχαίρι σας και να βγάλετε τα κοτσάνια. Τα κοτσάνια είναι πάρα πολύ γευστικά. Απλά αυτό που θέλουμε είναι να τα κόψουμε σε λεπτά-λεπτά κομματάκια για να τα μαγειρέψουμε μαζί με τη γέμιση. Εδώ. Τα κόβουμε σε μικρά-μικρά κομματάκια. Τέλεια. Και τα ρίχνουμε σε ένα μπολάκι. Αυτό που επίσης θέλω να κάνετε είναι να πάρετε όλο αυτό που έχει από μέσα, να το βγάλετε και να το ρίξετε μέσα μαζί με τα κουτσάνια. Έτσι δημιουργούμε μεγαλύτερη επιφάνεια για να γεμίσουμε στη συνέχεια. Και εδώ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, βγάζουμε όλο αυτό το μαύρο σημείο που έχει μέσα. Είναι γευστικότατο. Να σου πω ότι μερικοί βγάζουν και γύρω-γύρω τη φλούδα από το μανιτάρι, έτσι. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Για μένα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί άμα βγάλουμε τη φλούδα τώρα, αυτό που θα γίνει είναι τελικά να μην έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια στο να γεμίσουμε τα μανιτάρια. Γιατί η φλούδα, όσο και να είναι, δημιουργεί μια κούρμπα, να το πω έτσι, που μπορούμε να βάλουμε περισσότερο γέμιση. Λοιπόν, βγάζουμε όλη αυτή την υπέροχη, το υπέροχο εσωτερικό σημείο που έχει το μανιτάρι, εδώ. Και επειδή θα ρωτήσετε άμα πλένουμε τα μανιτάρια ή όχι, θα σας απαντάω εξ αρχής όχι. Ποτέ δεν πλένουμε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια αυτά μεγαλώνουν σε ειδικές φάρμες. Δεν ακουπάμε ποτέ το έδαφος, οπότε είναι καθαρισμένα. Άμα τα πλύνουμε, θα γεμίσουν νερά και τελικά τα μανιτάρια μας δεν θα βγουν ωραία. Τώρα, έχω δύο τηγάνια που έχουν πάρει μπρος στη φωτιά. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Εδώ. Και να προσθέσω τα μανιταράκια μου μέσα, να τα σοτάρω. Εδώ. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσω να τα δίνω ωραίο χρώμα και θα δείτε στη συνέχεια τι θα κάνω. Περιμένω να πάρουν χρώμα από τη μία πλευρά, είναι σαν να παίζω μουσική, αλλά με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε, παίρνουν χρώμα και γύρω-γύρω από το τηγάνι. Εδώ χρησιμοποιώ ουσιαστικά το γύσο του τηγανιού για να δώσω χρώμα παντού στο μανιτάρι. Κοιτάξτε εδώ. Και με το πάρουν ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά, γυρνάω και από την άλλη, λίγο. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι έτσι η δομή από τα μανιτάρια που είναι σχεδόν αδύνατο να τα ψήσω σε ένα τηγάνι όπως είναι ολόκληρα. Γιατί είναι έτσι διαμορφωμένα που δεν μπορεί η θερμότητα να πάει μέχρι μέσα. Οπότε τι θα χρειαστούμε οπωσδήποτε? Θα χρειαστούμε το φούρνο μας. Σε περίπτωση που τα πατικώναμε και τα βάζαμε πάνω σε μια σχαριέρα, μπορούσαν να ψηθούν, ή τα πατικώναμε και τα βάζαμε πάνω στο τηγάνι. Αλλά έτσι όπως είναι, εφόσον θέλουμε να βάλουμε γέμιση μέσα, είναι αδύνατο να ψηθούν. Γι' αυτό το λόγο, με το πάνω χρώμα για την άλλη πλευρά, τα γυρνάτε εδώ. Όλαλα, όλαλα, όλαλα. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι εδώ μέσα από αυτή την πλευρά. Και λίγο αλατάκι. Εδώ. Και μόλις γίνει αυτό, θα σβήσω με λίγο κονιάκ. Και όταν λέω θα σβήσω,
Εννοώ θα ανάψω. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βάζουμε μπρος, λίγο να δημιουργήσουμε μία υγρασία, να μπορέσει να μαλακώσει λίγο τα μανιτάρια. Και μόλις μαλακώσουν λίγο τα μανιτάρια, παίρνουμε, ρίχνουμε μία κουταλιά της σούπας βούτυρο μέσα στο τηγάνι και λίγο βουτυράκι το κάθε μανιτάρι. Εδώ πέρα, πολύ λίγο, κοιτάξτε. Και εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, θα ρίξω λίγο θυμαράκι. Λίγο θυμάρι θα ρίξω μέσα στο μανιτάρι. Εδώ. Και λίγο θυμάρι θα ρίξω μαζί με το βουτυράκι. Τώρα, όπως είναι, το τηγάνι πάει μέσα στο φούρνο. Μπορείτε να αδειάσετε και σε ένα ταψάκι, αν θέλετε. Και ψήνουμε για 15 λεπτάκια στους 180 βαθμούς. Να σας πω ότι στο e-shop μου πουλάω τηγανάκια που μπαίνουν κατευθείαν μέσα στο φούρνο, γιατί δεν καίγεται το χερούλι. Σε περίπτωση όμως που δεν έχετε, μπορείτε να βάλετε στα ψάκια και να τα πετάξετε μέσα στο φούρνο. Τώρα, το άλλο το τηγάνι και αυτό καίει πάνω στη φωτιά και ήρθε η ώρα να το γεμίσουμε με ωραία καλούδια. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με το κρεμμυδάκι μας. Θέλουμε ένα κρεμμύδι, εδώ, χοντροκομμένο. Μία σκελίδα σκόρδο. Τέλεια. Εδώ. Και λίγο ελαιόλαδο. Δεν θέλω πολύ. Θέλω μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Άντε μία μισή. Τόσο λίγο. Γιατί στη συνέχεια θα προσθέσουμε και λίγο κρέμα γάλακτος, οπότε δεν θέλουμε να βάλουμε πολλά λιπαρά στο φαγητό μας. Ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Οχ! Και μόλις ρίξουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, τι ήρθε η ώρα να ρίξουμε? Τα μανιτάρια μας. Αυτά τα μανιτάρια που βγάλαμε από πριν, φυσικά δεν τα πάνε χαμένα. Σε καμία περίπτωση δεν πετάμε τα κοτσάνια. Είναι πολύ ωραία, αρκεί να τα μαγειρέψουμε σωστά. Και αρχίζουμε να σοτάρουμε. Οπότε άρχισε να γίνεται κάτι ωραίο στο τηγάνι. Και μόλις πάρουν ωραίο χρώμα το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και μαζί με τα μανιτάρια, θα προσθέσουμε το σπανάκι μας. Πρώτα όμως θα ρίξουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Εδώ. Ανακατεύουμε. Περιμένουμε ένα δύο λεπτάκια να πάρουν ωραίο χρώμα τα λαχανικά μας. Τώρα, για το σπανάκι. Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολα. Γιατί σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπανάκι σε φύλλα μπρεμπαστάτης. Είναι πλημμένο, κομμένο, καθαρισμένο, μαγειρεύεται απευθείας από την κατάψυξη και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α. Για τη συνταγή μας χρειαζόμαστε ακριβώς τη μισή συσκευασία. Οπότε, ανοίγουμε εδώ. Οπότε, ερχόμαστε εδώ και προσθέτουμε ακριβώς τη μισή συσκευασία μέσα. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, κάνουμε υπομονή περίπου 10 λεπτάκια, όση ώρα θα πάρουν και τα μανιτάρια, μέχρι που να εξατμιστεί τελείως η υγρασία από το σπανάκι και να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Δείτε αμέσως μετά στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε το πιο λαχταριστό, γεμιστό αβοκάντο με γαλοπούλα και αυγά, αλλά και τις πιο νόστιμες ψητές γεμιστές μελιτζάνες. Και το σπανάκι μου είναι έτοιμο. Το βγάζω από τη φωτιά και ήρθε η ώρα να προσθέσω τα αρωματικά μου. Ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Είναι λίγο, λίγο άνηθος μέσα. Οχ! Και λίγο ξύσμα από λεμονάκι. Αυτά είναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Και το μανιτάρι έχει δώσει μέσα πολύ ωραία γεύση. Και ο άνηθος βέβαια και το λεμονάκι. Τώρα, βγάζω από τη φωτιά και ήρθε η ώρα να γεμίσω τα μανιτάρια μου. Εδώ. Θέλω μία πετσέτα, μία μασιά και πάμε να γεμίσουμε τα υπέροχα μανιτάρια μας. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα αυτό που βλέπετε είναι τα ζουμιά που βγάζουν τα μανιτάρια μαζί με το λίγο βουτυράκι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο όταν τα ψήνουμε κρατάνε όλα τα ζουμιά τους μέσα. Τώρα, πάρτε το σπανάκι. Το είναι απαραίτητο το σπανάκι να φυτατωθεί πολύ πολύ καλά. Εδώ. Ρίξτε το μέσα. Δεν είναι φανταστικό, πείτε μου. Πάρα πολύ ζουμερό, πάρα πολύ ωραίο. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και να σας πω κάτι, επειδή συνήθως τα μανιτάρια τα γεμίζουμε με γεμίσεις που είναι όχι πολύ healthy. Δηλαδή το έχουμε δει πολλές φορές μανιτάρια, τίγκα στο τυρί, τίγκα στο μπέικον, τίγκα στο ένα, τίγκα στο άλλο. Γενικά βάζουμε πάρα πολλά υλικά για να κάνουμε τα μανιτάρια τι. Να τα κάνουμε unhealthy ενώ είναι κάτι πάρα πολύ healthy. Πλούσια σε πρωτεΐνες, πλούσια σε αμινοξέα. Κοιτάξτε εδώ. Βάλαμε τώρα το σπανάκι μας, οπότε είναι πάρα πολύ healthy. Και για να ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας, σας ετοιμάζω μία έκπληξη. Θα ρίξουμε από πάνω
Λίγο κατσικίσιο τυρί. Εδώ και εδώ και εδώ. Μία ιδέα από κατσικίσιο τυρί φτάνει για να ολοκληρώσει το φαγητό μας. Τώρα, είτε με ένα φλόγιστρο το καίμε, είτε το ξαναβάζουμε στο φούρνο, στο γκριλ για περίπου 5-10 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το κατσικίσιο. Και μόλις πάρει χρώμα το κατσικίσιο, είναι έτοιμο για να σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μανιτάρια από το φούρνο. Θέλω ίσα ίσα να τα αφήσετε να μαλακώσει το τυράκι. Θέλουμε να είναι ζουμερά, θέλουμε να είναι ωραία, να μην είναι στεγνά τα μανιτάρια μαζί με τη γέμιση. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτό, όπως το προηγούμενο φαγητό που φτιάξαμε, μπορούν άνετα να σερβιριστούν σαν κυρίως γεύμα. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο μα πόσο φανταστικό. Μανιτάρια με σπανάκι και κατσικίσιο τυρί. Είναι φανταστικό. Χορταστικό, πολύ υγιεινό, θεαματικό, πάρα πολύ ζουμερό. Αφήνω αυτό στην άκρη. Νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορεί σχεδόν κανείς να αντισταθεί εδώ πέρα. Λίγα φιλαράκια από βασιλικό, ίσως από πάνω, να κάνω πιο όμορφο το πιάτο μου. Και στο τέλος θα με αφήσετε να ρίξω ελάχιστο ελαιόλαδο, τίποτα άλλο. Βάλτε το βασιλικό εδώ και εδώ και εδώ. Τέλειο. Και ένα λεμονάκι. Θα ρίξω μία ιδέα από πάνω, ξύσμα από λεμόνι, όπως κάναμε και πριν. Ίσα-ίσα. Τέλειο. Λίγο πιπεράκι. Και φυσικά, λίγο ελαιόλαδο. Λίγο. Εδώ. Όταν λέω λίγο, εννοώ δύο σταγόνες. Ίσως ένα μυρίσει ελαιόλαδο φρέσκο από πάνω. Παναγία μου. Πείτε, μάμα, αυτό δεν είναι χάρμα οφθαλμών, τι είναι. Για τα μανιτάρια γεμιστά με σπανάκι και κατσικίσιο τυρί, ψιλοκόβουμε τα κοτσάνια των μανιταριών. Τα βάζουμε σε ένα μπολ. Με ένα κουτάλι αφαιρούμε το μαύρο μέρος από τα μανιτάρια και το προσθέτουμε στο μπολ. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Σοτάρουμε τα μανιτάρια και από τις δύο πλευρές. Προσθέτουμε πιπέρι, αλάτι, κονιάκ, βούτυρο και θυμάρι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά. Σε ένα τηγάνι προσθέτουμε ελαιόλαδο, κρεμμύδι χοντροκομμένο, σκόρδο ψιλοκομμένο, το μείγμα από το μπολ, αλάτι, πιπέρι και σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε σπανάκι και ψήνουμε για 10 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία. Αφαιρούμε το σπανάκι από τη φωτιά. Προσθέτουμε άνηθο ψιλοκομμένο και ξύσμα λεμονιού. Γεμίζουμε τα μανιτάρια με το μείγμα. Προσθέτουμε κατσικίσιο τυρί. Ψήνουμε στο γκριλ για 5 με 10 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα το τυρί. Σερβίρουμε με φύλλα φρέσκου βασιλικού, ξύσμα λεμονιού, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και τη ώρα που ζηλεύετε! Κοιτάξτε εδώ. Αφήστε το κατσικίσιο να πάει παντού. Το κατσικίσιο τυρί με το που μαλακώσει λίγο, κοιτάξτε εδώ, απλά γίνεται βουτυράκι. Πηγαίνει παντού. Καίει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Σε αυτό το σημείο δεν μπορείτε να σταματήσετε, ούτε εσείς, ούτε εγώ. Γι' αυτό ραντεβού σε 3-4 λεπτάκια, μέχρι που να τα φάω όλα, για να φτιάξουμε τα γεμιστά αβοκάντο. Για το αβοκάντο γεμιστό με γαλοπούλα και αυγά θα χρειαστούμε 4 αυγά, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 5 φέτες καπνιστή γαλοπούλα, 3 κουταλιές της σούπας μυζήθρα, 2 αβοκάντο, κόλιανδρο, ξύσμα από 1 λάιμ, χυμό από 1 λάιμ, μισή κόκκινη πιπεριά, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ανάμεικτη σαλάτα, κόλιανδρο, φέτες λάιμ. Το επόμενο γεμιστό μας εγχείρημα θα είναι αβοκάντο. Θα γεμίσω το αβοκάντο με ιδιαίτερη γέμιση. Έχουμε συνηθίσει γενικά να βάζουν αβοκάντο μέσα στο φούρνο που το έχετε δει που βάζουν ένα αυγό μέσα και το ψήνουν στο φούρνο. Αυτό δεν υφίσταται. Όλα τα βίντεο που δείχνουν με αυτές τις συνταγές να ξέρετε ότι είναι ψεύτικα γιατί το αβοκάντο είναι σχεδόν αδύνατο να ψηθεί σωστά μέσα στο φούρνο έτσι. Και το αυγό συνήθως, άμα ψηθεί μαζί με το αβοκάντο μέσα στο φούρνο, ο κρόκος δεν γίνεται να είναι ζουμερός. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε ενδιαφέρουσα τη συνταγή μας, αλλά την ίδια στιγμή να ψηθεί σωστά το αυγό. Γι' αυτό το λόγο θα κάνω σήμερα κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, θα πάρω από το ψυγείο τα τυριά μου.
και τη γαλοπούλα μου. Θα έρθω εδώ και ουσιαστικά θα κάνω μία ομελέτα. Πολύ καλά ακούσατε, θέλω μία τηγανάρα, πια να πάρω, θα πάρω φθήνα. Βάζω πάνω στη φωτιά και αφήνω να κάψει. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μπολάκι. Θέλω 4 αυγουλάκια. Αλάτι και πιπέρι. Και θα δείτε τι ωραίο φαγητάκι που θα κάνουμε. Λοιπόν, βάλαμε αλάτι, βάλαμε πιπέρι, έχουμε τα αυγουλάκια μας, θα τα σπάσουμε λίγο, εδώ. Και μόλις σπάσουμε καλά τα αυγά, ήρθε η ώρα να τα ρίξουμε, να τα ψήσουμε. Λοιπόν, θέλω λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι, φυσικά ελαιόλαδο. Περίπου 2 κουταλιές σούπας, λίγο παραπάνω να βάλετε, δεν πειράζει, γιατί δεν θέλουμε να κολλήσει η ομελέτα μας, να γίνει ωραία. Και φροντίζουμε να πάει παντού το λαδάκι και ρίχνουμε μέσα τα αυγά μας. Oh! Και αρχίζει να γίνεται μια υπέροχη, υπέροχη ομελέτα. Για να φτιάξετε μια υπέροχη ομελέτα, χρειαζόστε μια ωραία σπάτουλα. Και καθώς ψήνεται στις άκρες, κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνεται, τι κάνουμε. Παίρνουμε την άκρη και τη βάζουμε στο κέντρο. Γυρνάμε το τηγάνι, πάει το αυγό εδώ. Με το που ψήνεται εδώ πέρα, παίρνουμε την άκρη και τη βάζουμε στο κέντρο. Και πάει λέγοντας. Με αυτόν τον τρόπο, πάντα η ομελέτα σας θα βγει τέλεια. Σε καμία περίπτωση δεν γυρνάμε ποτέ την ομελέτα, γιατί βλέπω κάποιες φορές που γυρνάμε ομελέτες, κάνουμε πράγματα το ένα το άλλο. Καμία σχέση. Η ομελέτα ίσως γίνεται κάπως έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχω τη γαλοπούλα μου και δεν τη λυπηθώ. Θα βάλω 4-5 φέτες. Εδώ. 5 φέτες είναι αρκετές. Την κόψω ωραίες φετούλες εδώ. Τέλεια. Τη ρίχνω πάνω στην ομελέτα μου. Και κοιτάξτε εδώ που σχεδόν είναι έτοιμη η ομελέτα, αλλά δεν είναι. Τη βγάζω από τη φωτιά γιατί το τηγάνι μου καίει και θα συνεχίζει να ψήνεται. Οπότε, θα ρίξω λίγο μυζήθρα. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Και όση ώρα είναι ακόμα ζεστή η ομελέτα, τι θα κάνω. Θα πάρω την άκρη, θα τη γυρίσω λίγο εδώ. Θα γυρίσω λίγο ακόμα. Τη βγάζω εδώ. Και μόλις τη βγάλω, παίρνω, γυρνάω και την αφήνω να κάτσει λίγο στην άκρη. Εδώ. Αφήνω να περιμένει ελάχιστα η ομελέτα μου μέχρι τη στιγμή που θα την κόψω. Τώρα, έχω αβοκάντο, αυτό δεν το χρειάζομαι άλλο. Και αυτό που θα κάνω είναι το κλασικό. Θα κόψω στη μέση. Φροντίστε τα αβοκάντο που θα πάρετε να είναι υπέροχα και πάρα πολύ όρημα. Βγάζουμε το κουκούτσι. Κόβουμε και αυτό στη μέση. Ανοίγουμε. Βγάζουμε το κουκούτσι. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα μικρό μαχαιράκι. Αυτό. Να χαράξετε μέσα χωρίς να σκίσετε τη φλούδα, τη χρειαζόμαστε. Γιατί ουσιαστικά εδώ μέσα θα σερβίρουμε. Εδώ. Και εδώ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Οχ. Και το τελευταίο μας. Παίρνουμε ένα κουταλάκι, ένα μπολάκι. Αδειάζουμε το αβοκάντο μας. Φροντίζοντας να μην σπάσουμε τη φλούδα. Εδώ, την κρατάμε. Κοιτάξτε εδώ. Χρειαζόμαστε. Μία. Τέσσερις. Λοιπόν, τώρα, εδώ μέσα. Κόριανδρο. Κρατήσω λίγο στην άκρη για το τέλος, για να ρίξω από πάνω, εδώ. Κόριανδρο. Λάιμ. Θέλω και ξύσμα και χυμό. Οπότε... Οχ, πάρα πολύ ωραίο. Και καθώς βάλω το ξύσμα και το χυμό, έτσι για λίγο χρώμα, έχω λίγο κόκκινη πιπεριά, περίπου μισή χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Θα την ψιλοκόψω. Μας δίνει και αυτό το κροκάντε, το κρούτσου κρούτσου που θέλουμε μέσα στη γέμιση. Γιατί η γέμιση μας είναι πεντανόστιμη, αλλά χρειάζεται κάτι να κρατάει στο δόντι. Όταν κρατάει η γέμιση στο δόντι, τρώμε περισσότερη ώρα, δοκιμάζουμε περισσότερη ώρα. Ουσιαστικά το φαγητό είναι πιο νόστιμο. Λοιπόν, ψιλοκόβω εδώ, μικρά μικρά κομματάκια. Οχ, μέσα. Λίγο ελαιόλαδο. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή θυμίζει το όλο πράγμα ότι είναι καυτερό, θα το κάνουμε καυτερό με λίγο μπουκοβό, σε περίπτωση που δεν βρείτε τσίλι, λίγο ίσα ίσα να υπάρχει. Ανακατεύουμε εδώ.
Κοιτάξτε εδώ τι υπέροχη γέμιση. Τώρα, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μία ωραία πιατέλα. Κλασικά όπως πριν, θέλουμε ένα ωραίο ξύλο κουπής, λίγη σαλάτα από κάτω. Και αρχίζουμε να στείλουμε κάτι όμορφο. Τα αβοκάντο μας πάνε εδώ και μόλις πάνε εδώ θα τα γεμίσουμε με αυτήν την πεντανόστιμη γέμιση. Κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι φανταστικό? Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Το αβοκάντο το αγαπάμε και αυτό μας αγαπάει, γιατί είναι πάρα πολύ healthy και φροντίζει για την υγεία μας. Πιο healthy από αυτό δεν γίνεται. Μην το παρακάνετε. Αν περισσέψει λίγο αβοκάντο δεν μας πειράζει, να το ρίξουμε γύρω γύρω. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικό το έχει γίνει. Λοιπόν, και τώρα η ομελέτα. Τι την κάνουμε? Την κόβουμε ωραίες φέτες. Εδώ. Και μαντέψτε τι θα κάνουμε. Πάρουμε και θα βάλουμε λίγο μελέτα πάνω από το κάθε αβοκάντο. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αντί για να ψήνουμε αυγά, κάνουμε ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα. Εδώ. Θα ρίξω λίγο ακόμα τον κοριανδρό. Εδώ. Και λίγο lime στην άκρη. Και εδώ. Και ουσιαστικά τα αβοκάντο μας, τα γεμιστά, μόλις τελείωσαν. Καταπληκτικό και θρεπτικότατο. Για το αβοκάντο, γεμιστό με γαλοπούλα και αυγά. Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά να κάψει. Προσθέτουμε ελαιόλαδο. Σε ένα μπολ ρίχνουμε αυγά, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε και μεταφέρουμε στο τηγάνι. Προσθέτουμε καπνιστή γαλοπούλα σε φέτες. Αφαιρούμε την ομελέτα από τη φωτιά. Ρίχνουμε μυζήθρα σε κομμάτια. Γυρίζουμε τη μία άκρη και δημιουργούμε ένα ρολό. Κόβουμε τα αβοκάντο στη μέση. Αφαιρούμε τα κουκούτσια. Χαράζουμε προσεκτικά το εσωτερικό. Με ένα κουτάλι, αδειάζουμε τη σάρκα από τα αβοκάντο σε ένα μπολ. Προσθέτουμε κόλιανδρο ψιλοκομμένο, ξύσμα και χυμό από lime, κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη, ελαιόλαδο και μπούκοβο. Μεταφέρουμε τις άδειες φλούδες των αβοκάντο πάνω σε ανάμεικτη σαλάτα. Τις γεμίζουμε με το μείγμα από το μπολ. Κόβουμε την ομελέτα σε φέτες και βάζουμε μία φέτα πάνω σε κάθε αβοκάντο. Σερβίρουμε με κόλιανδρο και φέτες lime. Και έτσι κάπως γεμίσαμε τέλεια τα αβοκάντο μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τη βασίλισσα. Η βασίλισσα είναι η μελιτζάνα. Θα τη φτιάξουμε πιο όμορφη και πιο νόστιμη από ποτέ. Αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μας. Για τις ψητές γεμιστές μελιτζάνες θα χρειαστούμε 2 μελιτζάνες φλάσκες, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, θυμάρι, μισή σκελίδα σκόρδο, 200 γραμμάρια ντοματίνια, 3 κρεμμύδια φρέσκα, φρέσκο βασιλικό, χυμό από μισό lime. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ρόκα, 100 γραμμάρια φέτα, φρέσκο βασιλικό, πιπέρι, κουκουνάρι ψημένο. Και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε τις μελιτζάνες με έναν τρόπο που σίγουρα είναι ο πιο εύκολος που έχετε δοκιμάσει, αλλά σίγουρα δεν έχετε φανταστεί ποτέ στη ζωή σου ότι μπορείτε να φτιάξετε. Λοιπόν, έχουμε 2 μελιτζάνες. Θα πάω 100% μεσογειακά. Θα κόψω τις μελιτζάνες στη μέση, εδώ. Και εδώ. Θα τις χαράξω λίγο, εδώ. Για να τις βοηθήσω να ψηθούν. Βάζω σε ένα ταψάκι. Ο πιο εύκολος τρόπος για να ψήσετε μελιτζάνες. Πιπέρι. Και λίγο αλατάκι. Λίγο ελαιόλαδο. Και όταν λέω λίγο, εννοώ λίγο, γιατί στη συνέχεια θα βάλουμε ελαιόλαδο φρέσκο στη συνταγή μας. Οπότε όσο λιγότερο ελαιόλαδο τώρα, τόσο το καλύτερο, γιατί δεν θέλουμε να γίνουν πολύ έτσι λιπαρές οι μελιτζάνες μας. Καλύπτουμε με αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο παντού. Εδώ. Και εδώ. Τώρα. Γυρνάω ξανά από αυτή την πλευρά, θα πάρω λίγο θυμαράκι. Θα ρίξω λίγο θυμάρι παντού και αυτό που θα κάνω είναι να κόψω μία σκελίδα σκόρδο στη μέση και να πάρω το σκόρδο και να τρίψω λίγο τις μελιτζάνες εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δώσω μία ελαφριά γεύση σκόρδου, ελαφριά, ίσα ίσα, που θα με βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια
γιατί θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες και αρωματικές, αλλά ήπια αρωματικές. Κοιτάξτε, εδώ ίσα ίσα. Λοιπόν, ξαναγυρνάω τις μελιτζάνες από την άλλη πλευρά. Εδώ, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και τα ψήσω για 45 λεπτά. Τώρα, έχω ετοιμάσει ήδη μελιτζάνες εγώ, εδώ, για να συνεχίσω κανονικά τη συνταγή μου. Σε 45 λεπτά θα είναι έτοιμες. Οπότε, βγάλτε τις ζεστές από το φούρνο, γυρίστε τις από την ανάποδη, εδώ, και εδώ, και εδώ. Καταπληκτικά. Τώρα, πάρτε ένα κουτάλι, όσο είναι ακόμα ζεστές, πατήστε τις λίγο, εδώ, και δημιουργήστε μία εσοχή για να γεμίσουμε. Εδώ. Και εδώ. Αφήνουμε στην άκρη. Και ναι. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Γιατί η γέμιση τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα μπολάκι. Αυτό. Και θα κόψουμε ντοματίνια. Εδώ. Κόψτε τα ακανόνιστα. Λεπτές φέτες. Εδώ αφήστε τα ζουμάκια να πάνε παντού. Έτσι όπως το βλέπετε και εδώ πέρα που το κάνω. Εδώ. Αφήστε να σκάσουν τα ντοματίνια, να βγάλουν τα ζουμιά τους, αυτό είναι που θέλουμε. Όπως βλέπετε, ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι μία σάλτσα. Η σάλτσα είναι αυτό που βλέπετε, μία ομή σάλτσα με πάρα πολλά αρωματικά. Τώρα, τα ντοματίνια είναι εδώ. Και μόλις βάλουμε τα ντοματίνια εδώ, το σκόρδο που μας έχει περισσέψει, να το ψιλοκόψουμε και αυτό, εδώ. Ίσως να μην βάλουμε ολόκληρη τη σκελίδα, να βάλουμε μισή. Τη μισή θα την αφήσουμε στην άκρη για να μην κάνουμε έντονη τη γεύση από το σκόρδο και θα βάλουμε μαζί με τα ντοματίνια. Αφήστε να ανακατευτούν, να πάει το σκόρδο παντού, να μυρίσει σκόρδο το ντοματίνι και συνεχίζουμε ψιλοκόβοντας το φρέσκο κρεμμυδάκι. Θέλω τρία φρέσκα κρεμμυδάκια, μόνο το πράσινο μέρος, όχι το λευκό. Εδώ. Και θα πάνε και αυτά μαζί με τα ντοματίνια. Θα βγάλω μπόλικο, μπόλικο βασιλικό, ντοματίνια, βασιλικό, σκόρδο. Είναι μια γεύση που αρέσει σε όλους. Θα ψιλοκόψουμε. Και μόλις ψιλοκόψουμε, παίρνουμε όλη τη γέμιση, τη ρίχνουμε σε ένα μπολ, εδώ, μαζί με τα ζουμιά. Και κοιτάξτε εδώ. Πιέστε λίγο με τα χέρια σας, ανακατευτεί το σκόρδο, μαζί με την ντομάτα, μαζί με το βασιλικό, και να γίνει κάτι φανταστικό, κάτι υπέροχο. Τώρα, ήρθε η ώρα για τις τελευταίες πινελιές. Στον μπολ μέσα θα ρίξουμε λίγο χυμό από lime, εδώ, γιατί μας αρέσει. Οπωσδήποτε θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο και θα ανακατέψουμε. Βάλουμε αλάτι και πιπέρι και να σας πω ότι όσο περισσότερο αφήσετε αυτή τη σάλτσα στο ψυγείο σας, τόσο πιο νόστιμη θα γίνει. Βέβαια, εμείς είμαστε ανυπόμονοι και θέλουμε έτσι όπως είναι ζεστές οι μελιτζάνες να πάει από πάνω η γέμισή μας. Νομίζω πως το παράκανα με τα κουταλιά, έχω βγάλει πολλά. Αυτό πάει πίσω, οπότε ερχόμαστε εδώ, η γέμισή μας είναι εδώ, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα ωραίο ξύλο κοπής για να σερβίρουμε. Και πώς σερβίρουμε? Εδώ, μάλλον θα πάρω αυτό, πιο σκουρό χρώμα. Εδώ. Θα βάλουμε μπόλικη μπόλικη ρόκα. Χρειαζόμαστε ρόκα για να είναι ολοκληρωμένο το γεύμα μας. Μπορούμε να το σερβίρουμε σαν ορεκτικό, αλλά και σαν κυρίως γεύμα. Παίρνουμε τις μελιτζάνες, τις βάζουμε πάνω, μία εδώ. Ίσως να τις αφήσουμε έτσι λίγο πιο όρθιες σε κάποια σημεία, εδώ και εδώ και εδώ. Αφήστε τη ρόκα να δώσει ένα ωραίο σχήμα και πάρτε τη σάλτσα σας μαζί με το ζουμί και βάλτε από πάνω. Αφήστε όλο αυτό το υπέροχο ζουμί, γιατί εδώ πέρα βρίσκεται όλο το μυστικό, στο ζουμάκι που έχουμε ετοιμάσει, να πάει μέσα στις μελιτζάνες μαζί με το σκόρδο, μαζί με το βασιλικό. Παναγία μου, είναι κάτι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε όλο αυτό το ζουμί. Το βλέπετε? Και συγχρόνως θα σας δείξω ότι το ίδιο ζουμί θα χρησιμοποιήσουμε για dressing στη ρόκα μας. Ό,τι περισσέψει θα πάει στη ρόκα, αφού βάλουμε τα ντοματίνια εδώ, λίγο ακόμα εδώ και λίγο ακόμα εδώ και φυσικά όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι πάει στη ρόκα. Αντί για dressing τα έχουμε όλα, έχουμε lime, έχουμε το ελαιόλαδο, έχουμε το σκόρδο, έχουμε το βασιλικό, οπότε είναι υπερπλήρες σαν γεύση. Και θα κόψω λίγο φέτα από πάνω. Μικρά κυβάκια, εδώ, λίγο εδώ, λίγο εδώ, έτσι λίγο πιο γκουρμέ. Κόβουμε τετραγωνάκια, ωραία, λίγο εδώ και εδώ και ένα εδώ, άντε και ένα εδώ ακόμα, να βάλω από τρία στο καθένα. Εδώ, τέλεια, λίγο ακόμα βασιλικό από πάνω
εδώ και εδώ και εδώ. Και εδώ. Φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Και επειδή θέλουμε έτσι να έχουμε περισσότερη την αίσθηση ότι τρώμε ολοκληρωμένο γεύμα, λίγο κουνάρι θα μας δώσει την πρωτεΐνη μαζί με τη φέτα και ουσιαστικά θα πάρουμε την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε σε ένα γεύμα. Έχω ψήσει το κουκουνάρι και κοιτάξτε εδώ. Μελιτζάνες φανταστικές, γεμιστές, με ντομάτα και βασιλικό και φέτα. Για τις ψητές γεμιστές μελιτζάνες, κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση. Χαράζουμε την εσωτερική πλευρά με ένα μαχαίρι. Τις μεταφέρουμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι, ελαιόλαδο και θυμάρι. Τρίβουμε την εσωτερική επιφάνεια με σκόρδο για να αρωματίσουμε τις μελιτζάνες. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Όταν είναι έτοιμες, πιέζουμε την εσωτερική πλευρά με ένα κουτάλι και τις αφήνουμε στην άκρη. Κόβουμε ντοματίνια σε λεπτές φέτες. Προσθέτουμε μισή σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, το πράσινο μέρος από φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, βασιλικό ψιλοκομμένο και μεταφέρουμε τη γέμιση σε ένα μπολ. Ρίχνουμε χυμό lime, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε τις μελιτζάνες πάνω σε σαλάτα ρόκας. Τις γεμίζουμε με τη σάλτσα από το μπολ. Προσθέτουμε φέτα, φρέσκο βασιλικό, πιπέρι και κουκουνάρι ψημένο. Και κάπως έτσι νομίζω πως δώσαμε στη μελιτζάνα τη σημασία που της αξίζει. Γιατί τη γεμίσαμε με απλά υλικά. Η μελιτζάνα δεν θέλει πολλά παράξενα υλικά. Λίγο σκορδάκι, λίγα ντοματίνια, λίγο βασιλικό, λίγο φέτα. Βουαλά! Το καλύτερο ορεκτικό που μπορείτε να δοκιμάσετε. Και κάπως έτσι τελείωσε το μαγειρικό κομμάτι και για σήμερα. Νομίζω πως γεμίσαμε τα πάντα. Ξεκινήσαμε γεμίζοντας λίγο πατάτες, μετά μανιτάρια, μετά αβοκάντο, στο τέλος μελιτζάνες. Παναγία μου, άμα είχαμε άλλα 50 λεπτά εκπομπής, θα γεμίζαμε ό,τι υπάρχει στον κήπο μας. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να δοκιμάσετε όλες τις συνταγούλες, γιατί είναι πάρα πολύ healthy, εύκολες να τις φτιάξετε. Και πάρα πολύ θρεπτικές, πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω και οικονομικές. Οπότε ήρθε η ώρα να πάω να απαντήσω στις μαγειρικές σας ερωτήσεις και όχι μόνο στο social wall. Μην ξεχνάτε όλες τις συνταγές μας αναλυτικά στο axpetersdix.com με το που τελειώνει το επεισόδιο, παπ, ανεβαίνουν. Επίσης μην ξεχάσετε να μπείτε στο e-shop μας για να πάρετε όλα τα εργαλεία της κουζίνας που χρειαζόστε. Πάω στο social wall να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Ask Akis. Όπως κάθε σουκού, έτσι και αυτό το σουκού, απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Με hashtag Ask Akis, γράφετε την ερώτησή σας μετά και εμείς απαντάμε στο Instagram, Facebook, YouTube και Twitter. Και σήμερα θα απαντήσουμε σε 2-4 ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση για σήμερα στο YouTube, στον Andrew Paul. Ωραία, το Andrew Paul. Hashtag Ask Akis, πώς μπορώ να καταλάβω αν έχει ψηθεί ένα pancake από μέσα. Το τρως. Επόμενη ερώτηση. Νικόλα Σκόβ. Δεν θα σας απαντήσω σοβαρά, απλά την πατάς λίγο πάνω και βλέπεις άμα έχει ψηθεί τώρα, ειλικρινά, ναούμ. Μας κοροϊδεύετε, τι είναι κοτόπουλο το pancake, φαίνεται. Λοιπόν, Νικόλα Σκόβ, hashtag gas kakis, όταν χτυπάμε αυγά με ζάχαρη, τα αυγά παστεριώνονται. Αν ναι, γιατί γίνεται αυτό, αναλόγως πόσο ζάχαρη βάλουμε. Αν βάλουμε πάρα πολύ ζάχαρη, όντως παστεριώνονται κατά κάποιον τρόπο, γιατί η ζάχαρη και το αλάτι είναι υλικά που όντως παστεριώνουν τα αυγά μας. Αλλά πρέπει να βάλουμε σε πολλή ποσότητα. Οπότε, άμα βάλεις 100 γραμμάρια ζάχαρη με 20 αυγά, καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται παστερίωση. Αλλά αυτό είναι σχετικό. Δεν θα σου πω ναι, γιατί θα βγαίνω από κάτω και θα λένε ότι είπα ναι και θα με βρίζουνε. Αλλά σχεδόν παστεριώνονται. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση στο Twitter. Φαρμακοτρίφτης. Πούσουξ. Όντως. Ο φαρμακοτρίφτης Πούσουξ με ρωτάει. Άκη, τα φαγητά σου είναι τόσο ωραία όσο φαίνονται πάντα, ή έτυχε καμιά φορά η εικόνα να μην ανταποκρίνεται στη γεύση, αλλά το έσωσε υποκρινόμενο ότι πέτυχε και ήταν τέλειο. Είσαι καταπληκτικό. Θα έλεγα κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να μιλάω σε μια τηλεόραση. Δεν θα σου απαντήσω φυσικά. Ακόμα και αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούσα να το πω ποτέ στην τηλεόραση. Το λέω στου φίλου μου μόνο.
Τελευταία ερώτηση. Κριστίνα Μπέλου. Ask Άκης, πώς αντικαθιστούμε τη λευκή κρυσταλλική ζάχαρη στα γλυκά με καστανή ή με στέβια? Αλλάζει η δοσολογία ή η τελική υφή? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στην ζάχαρη κρυσταλλική, άμα βάλεις εκεί πέρα που έχεις κρυσταλλική ζάχαρη, καστανή ζάχαρη, συνήθως το γλυκό θα βγει, θα έχει πιο σκούρο χρώμα γιατί έχει πολύ λίγο μελάσσα καστανή ζάχαρη, οπότε δεν θα αλλάξει τη γεύση ή τη σύσταση από αυτό που κάνεις. Μπορεί λίγο να την αλλάξει, αλλά όχι τόσο πολύ. Με στέβια δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις στέβια. Υπάρχουν πάρα πολλά σκευάσματα στην αγορά. Η στέβια δεν υπάρχει καθαρή σαν στέβια, δηλαδή 100 γραμμάρια στέβια ίσον στέβια. Πάντα είναι μίξη στέβιας με κάτι άλλο. Μαλτοδεξτρίνη, με ισομαλτόζι, τι άλλο, σουκραλόζι, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Όλα αυτά τα υλικά που έχουν μίξ μαζί με τη στέβια έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Οπότε ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι διαβάσεις πάνω στις οδηγίες του κατασκευαστή. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να δώσω αυτή την απάντηση, αλλά όντως θα έπρεπε όλοι να βγάζουν ακριβώς το ίδιο μίξ στέβιας για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σκεύασμα όλοι. Αλλά όλοι πάνε και βγάζουν το δικό τους για να το παίξουν πιο ειδικοί. Να σου πω ότι από όσα σκευάσματα αγοράζεις που γράφουν ότι έχουν στέβια μέσα, ούτε 0,1% στέβια δεν έχουν, 0,01. Απλά βάζουν έστω και λίγο ποσοστό στέβιας για να δηλώσουν ότι έχουν στέβια και όλα τα υπόλοιπα είναι γλυκαντικά. Έτσι για να το ξέρουμε και να μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί άμα βάζαμε μόνο στέβια σε μία συνταγή, η συνταγή θα έχει 200 ευρώ. Η στέβια είναι πανάκριβη. Δεν βγαίνει. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Να έχετε ένα ωραίο απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί με λαχώλησα στο τέλος. Δεν έπρεπε να με λαχώλησω. Α, εντάξει, θα με λαχώλησα όμως. Να κάνω έτσι αγαπούλες. Πάμε! Τώρα, παιδιά, τώρα! Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Kitchen Lab! Σήμερα το επεισόδιο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο γιατί θα ξεκινήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα ξεκινήσει σβήνοντας την τούρτα του σκηνοθέτη μας! Λίγε χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Μπράβο! Όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν γράφει εδώ πέρα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, φίλε μου. Είναι ο πιο παιδικός φίλος που έχω και ο καλύτερος φίλος που έχω και είναι και ο σκηνοθέτης μας. Πάρτε την τούρτα μαζί σου. Χρόνια πολλά, Λαξπέλη. Λαξπέλη, εγώ. Ευχαριστώ. Φυγείτε κι εσείς γιατί έχουμε γύρισμα.